Με συγχωρείτε. Και έχει να πληρώσει το φόρο. Και θέλω να ρωτήσω τώρα για αυτό. Χρόνια. Γιατί το έθιξα πριν. Σημαίνει ότι έχει περιουσία πάνω από 400.000. Γιατί λοιπόν αυτή την περιουσία. Με ποιες αντικειμενικές, κύριε Καραμπίδη. Ακριβώς αυτό. Γιατί αυτή την περιουσία. 2008. Δεν τη φορολογείται με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Γιατί κάνετε κάτι το οποίο θα μπορούσε να λογιστεί κλοπή, κοροϊδία. Κρατάτε αντικειμενικές αξίες που δεν είναι πραγματικές. Γιατί το κάνετε αυτό. Και ο νόμος, εάν το διαβάσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι δεν φορολογεί τις αξίες. Διότι, όπως το λέτε, οι αξίες, οι σημερινές, οι αγορές, απέχουν από τις αντικειμενικές. Μα με ποιο κριτήριο βγαίνει ο φόρος, αν δεν βγαίνει από τις αντικειμενικές. Οι αντικειμενικές αξίες είναι απλώς οι σχετικές τιμές, χρησιμοποιούνται ως σχετικές τιμές μεταξύ των ακινήτων για να τα κατατάξει. Ναι. Είτε λοιπόν έχουμε τις σημερινές τιμές, είτε είχαμε τις μισές τιμές, πάλι θα κατατασσόντουσαν όλα τα ακίνητα στις 20 φορολογικές ζώνες. Ναι. Δεν θα υπήρχε καμία διαφορά. Είναι για να δούμε ποιος θα πληρώσει λιγότερα, διότι κάποιος σε μια ακριβή ζώνη κατά τεκμήριο πρέπει να πληρώσει περισσότερα από κάποιον σε μια φτηνή ζώνη. Αυτό είναι λογικό, αλλά σας ξαναλέω, όλες οι και τιμές. Και τις κατατάσεις. Τίποτε άλλο. Κύριε Καραβίτη, όλες οι τιμές. Όλες οι τιμές, όλο το ποσό των φόρων που πληρώνουμε για τα. Αυτά τα οποία κατακρίνουμε. Ας τα διαβάζουμε πρώτα, να δούμε τι ακριβώς λένε. Να σας πω λοιπόν και τι λένε. Ίσως να διευκρινίσουμε και να. Να σας πω τι λένε και να σας πω γιατί επιμένω σε αυτό που λέω. Γιατί όλοι οι φόροι που πληρώνουμε λαμβάνουν υπόψη τους τις αντικειμενικές τιμές. Οι αγοραπολισίες, ακόμα και αν βρω να πουλήσω το ακίνητό μου σήμερα, έχουν φόρο από τις αντικειμενικές τιμές. Το Υπουργείο χρησιμοποιεί λοιπόν ως βάση να καταργηθούν στις μεταβιβάσεις. Οι αντικειμενικές τιμές και γι' αυτό επιμένω. Μαζί σας. Χρησιμοποιεί ως βάση αντικειμενικές τιμές οι οποίες είναι σε κάποιες περιπτώσεις υπερδιπλάσιες των αγοραίων. Γιατί λοιπόν το κάνετε αυτό? Έχετε δίκιο για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων, όχι για τον φόρο των ακινήτων τώρα, τον ΕΝΦΑ. Δεν γίνεται έτσι. Θα παρακαλούσα να το δείτε, να ζητήσετε από άλλους ειδικούς. Καταλαβαίνετε τι λέω και καταλαβαίνω τι λέτε. Δουλεύει. Και καταλαβαίνω τι λέτε. Όμως επιμένω να διαφωνώ μαζί σας. Και ξέρετε γιατί επιμένω να διαφωνώ μαζί σας. Εντάξει, αλίμον. Να το αιτιολογήσω. Γιατί μπορεί να διαφωνώ επειδή έτσι μου κατέβηκε. Όταν υπολογίζεται η αξία της περιουσίας για αυτόν που λέγαμε πριν τον άνεργο με τα 11.000 ευρώ, αν τύχει να έχει ένα δεύτερο μικρό διαμέρισμα που κληρονόμησε, με βάση ποια μεγέθη υπολογίζεται η αξία της περιουσίας του? Με βάση τις αντικειμενικές τιμές δεν υπολογίζεται. Δεν υπολογίζεται. Ορίστε. Δεν υπολογίζεται. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει ρόλο η αντικειμενική. Απλώς έχει περιουσιακά στοιχεία με στην κατοχή του. Ποιο είναι το μέγεθος που προσδιορίζει το ύψος αυτών των περιουσιακών στοιχείων? Η αντικειμενική τιμή δεν είναι. Είναι η επιφάνεια. Όχι, η επιφάνεια. Η αντικειμενική τιμή δηλαδή, σε αυτή την επιφάνεια δεν παίζει ρόλο. Όχι. Λέει να μην έχεις σπίτι και έξι στρέμματα, πάνω από έξι στρέμματα γη, για παράδειγμα. Πριν εσείς μας προσδιορίσατε μια περιουσία η οποία φτάνει, όπως είπατε, τα 400.000 ευρώ. Αυτά τα 400.000 ευρώ από την αντικειμενική. Εσείς είπατε ότι πληρώνει, ότι ο φορολογούμενος πληρώνει τέσσερις φάπσεις σειρά. Και λέω μάλιστα. Ναι. Αλλά για να τους πληρώνει, ναι, να ξέρετε ότι η ΦΑΠ πληρώνει μόνο το 10% των φορολογουμένων. Μάλιστα. Αυτοί που έχουν μεγάλη περιουσία. Άρα με βάση ότι έχει ποιο μέγεθος προσδιορίζεται? Κύριε Καραβίτη, ξαναρωτάω, αλλά είναι. Προσδιοριζότανε τώρα μέχρι και φέτος. Με βάση ποιο μέγεθος? Τις αντικειμενικές. Με τις αξίες, μέχρι, ναι, και φέτος. Αυτό που θα μου έρθει να με πληρώσω το φόρο, μέχρι το Δεκέμβριο, όμως, όχι, σε όλους μας για τα ακίνητα, το φόρο αυτόν, με βάση τις αντικειμενικές αξίες, δεν υπολογίζεται γι' αυτό? Υπολογιζόταν μέχρι και φέτος, επαναλαμβάνω. Ναι, αυτό λοιπόν προσπαθώ να σας πω. Ότι εσείς μου λέτε, βάζουμε ένα φόρο στα ακίνητα αυτών από αυτό το νόμο και είναι 300-400 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις. Και εγώ σας λέω, δεν είναι. Γιατί το ίδιο Υπουργείο, η ίδια κυβέρνηση, η ίδια χώρα έχει βάλει και μου έχει στείλει εμένα και σε όλους 5 φόρους στη σειρά. Και αυτούς τους φόρους που πληρώνω τώρα, τους πληρώνουμε με βάση τις αντικειμενικές αξίες που είναι ψεύτικες. Και αυτό δεν αντέχεται. Μιλάτε για το ΦΑΠ, ανήκετε στο 10% των φορολογουμένων.
100% των φορολογουμένων. Το υπόλοιπο 90% δεν πληρώνει ΦΑΠ. Μιλάω για όλους τους φόρους που προκύπτουν από τα ακίνητα σε κάθε χρήση τους. Από τη μεταβίβαση, το ΕΤΑΚ, ό,τι είναι να πληρώσει κανείς. Μεταβίβαση συμφωνώ, σας είπα. Συμφωνώ. Σας το είπα για τη μεταβίβαση. Και εγώ. Λοιπόν, γιατί να... μια τελευταία ερώτηση. 2,8 δις είναι τα χρήματα που θέλετε να πάρετε από τα ακίνητα. Υπάρχει ένα κρυφό που χρειάζεται η χώρα. Που χρειάζεται η χώρα. Συμφωνώ μαζί σας. Το ότι η χώρα θα μπορούσε να τα έχει βρει με διαδοτικά μέτρα που δεν έχουν πάρθει είναι ένα άλλο θέμα. Μην το ανοίξουμε τώρα. Αλήθεια, στο έλλειμμα έχουν μετρηθεί οι 350.000 συντάξεις των ανθρώπων που περιμένουν να τις πάρουν και δεν τις έχουν πάρει ακόμα. Εάν δεν έχουν μετρηθεί. Πάω στο θέμα του πλεονάσματος, τώρα να καταλαβαίνω καλά. Αν δεν έχουν πληρωθεί. Αν δεν έχουν υπολογιστεί στο έλλειμμα και μιλάμε για άλλα 2,8 δις, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να ανακαλύψουμε κι άλλον έναν φόρο ανάλογο με αυτό των ακινήτων? Όχι, πρέπει να ξέρετε, πιστεύω ότι το ξέρετε, μια και είστε, έχετε τρυφήσει στατιστικές, ότι οι δαπάνες καταγράφονται τη στιγμή που θα έπρεπε να γίνουν, ασχέτως αν τα χρήματα καταβλήθηκαν μετρητά ή όχι. Άρα νομίζω ότι αυτό απαντάει το υπολογίζετε, λοιπόν. Ερώτημά σας. Α, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν το ξέρετε το θέμα και αυτές οι 350.000 συντάξεις υπολογίζονται ήδη στο έλλειμμα, σωστά? Έτσι νομίζω. Μάλιστα. Εγώ κρατάω τη δήλωση σε αυτή. Ωραία. Πάντως η Κομισό σε άλλες σε ερωτήσεις σχετικές ευρωβουλευτών δεν απάντησε. Λοιπόν, κρατάμε... κύριε Καραβίτη, σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που... δεχτήκατε αυτή τη συζήτηση. Οφείλω να ομολογήσω ανοιχτή και, χωρίς όρους και τουλάχιστον αυτό έχει επίσης τη σημασία του. Θέλω να σας πω κλείνοντας όμως. Εγώ σας ευχαριστώ. Χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς να κάνουμε σοου, είναι ένας φόρος εξαιρετικά, άδικος, ο οποίος. Ένας φόρος εξορισμού, φόρος κατοχής. Είναι δομικά αντίθετος σε αυτό που λέμε ελεύθερη οικονομία, κύριε Καραβίτη. Όχι, δεν υπάρχει καμία ελεύθερη οικονομία χωρίς φόρους. Καλά, αυτό σύμφωνα με αυτά που λέτε εσείς. Για αυτόν τον φόρο μιλάω. Έτσι, για αυτό, για αυτόν και τα χαρακτηριστικά του. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα. Ωραία. Να βάλει ο κ. Τσίπρας. Θα έχετε βάλει όλα εσείς. Θα ανακαλύψουμε μια ελεύθερη οικονομία χωρίς φόρους. Απλώς τώρα θα ήθελα να πω σε εσάς που βλέπω ότι ενδιαφέρεστε για το θέμα και για τους τηλεθεατές σας που είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρονται για το θέμα, ότι ένας φόρος πράγματι επιβαρύνει, ποτέ δεν είναι καλός. Μας επιβαρύνει όλους. Όλους. Το θέμα είναι να επιβαρύνει δίκαια, να μοιράζεται όσο το δυνατόν περισσότερους. Και θέλω να ξέρετε ότι όλοι όσοι πλήρωναν ένα φόρο για το διαμέρισμά τους, τώρα θα πληρώνουν λιγότερο. Ναι, λοιπόν, μην πάμε γιατί αυτή είναι ατέρμονο. Δεν φόρος κατοχής είναι. Δεν υπάρχει δικαιός φόρος κατοχής. Με βάση, το χαράτσι, κύριε Καραβίτη, παίρνετε ως αφετηρία αυτό που υποσχεθήκατε στην κοινή γνώμη και με δικαστική απόφαση η τότε κυβέρνηση έκανε ως έκτακτο, χαρακτηρίστηκε έκτακτο και τώρα λέμε αυτό που σας έβαλα έκτακτο, τέλος. Θα πληρώνετε τώρα 15% λιγότερο, κάποιοι είναι μεσοσταθμικό, κάποιοι άλλοι παραπάνω. Και λέμε ότι πρέπει να νιώθουμε και καλά. Κάνατε το χαράτσι το έκτακτο μόνιμο με μια σε κάποιους μικρή έκπτωση και πρέπει να νιώθουμε καλά γι' αυτό. Όχι κύριε Καραβίτη, δεν μπορούμε να νιώσουμε καλά με αυτό. Προσέξτε όμως, είναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση, διότι εάν είχαμε ένα φόρο ακινήτων τα τελευταία 20 χρόνια